Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και να μας διηγηθείτε την ιστορία της πολυκατοικίας Ματζαβελάκη. Την αγόρασε ο παππούς μας το 1905 με σκοπό να κάνει το γιο του και πατέρα μου γιατρό και να γίνει αυτή η πολυκατοικία νοσοκομείο. Άλλαξαν βέβαια τα σχέδια, τα παιδιά δεν ακολουθούν πάντα αυτά που θέλουν οι γονείς και έκανε την πολυκατοικία για να μπορούμε να την εκμεταλλευόμαστε. Ο πατέρας μου ήταν οικονομικός σύμβουλος στην Αμερικανική Αποστολή και κάποια στιγμή απεφάσισε να ρίξουμε την πολυκατοικία και να την κάνουμε ξενοδοχείο. Και μιλάμε και για πολύ μεγάλες φιλίες εκείνη την εποχή ο παππούς Μερκούρης. Βέβαια, βέβαια. Είχε σχέση με τον Βενιζέλο και τύπωνε και τα βιβλία του κράτους και έτσι έκανε μια περιουσία που σιγά σιγά την εκμεταλλεύει αγοράζοντας βέβαια αυτό εδώ το χώρο καταρχήν και στην Άνδρο. 73 ξεκίνησε, 74 γίνανε τα εγγένειά του, κανείς δεν ήξερε ξενοδοχειακά. Εγώ τότε σπούδασα νομικά. Σαν γυναίκα, σαν μαμά, σαν σύζυγος, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε τα ηνία όλα αυτά τα χρόνια σε εποχές ιδιαίτερα δύσκολες. Ασφαλώς είναι ο περίγυρος, παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει η οικογένεια, παίζουν τα παιδιά, παίζουν οι συνεργάτες. Και όταν αυτή υπάρχει μια ομοφωνία σε αυτό που θες να κάνεις και εμείς είπαμε να είμαστε ένα ελληνικό ξενοδοχείο, να προβάλλουμε τον πολιτισμό, όλο αυτό αν υπάρχει μια συγκυρία απόψεων, τότε όλα πάνε πιο εύκολα. Τώρα ναι, αυτό που λέτε και μητέρα και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες. Αυτό λέω πάντα, όταν φτάσει αυτή η ώρα, εσύ πας πίσω και έρχονται οι άλλοι μπροστά. Πρόσφατα έγινε και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στη Γαλλική Πρεσβεία, όπου βραβευθήκατε από την Γαλλική Δημοκρατία και από τον πρόεδρο Μακρόν και για την συνεργασία την οποία είχατε, αλλά και ως επιχειρηματίας. Μεγάλη τιμή, αναπάντεχη για μένα. Αλλά αυτό που το οποίο ας πούμε νομίζω έχω εκτιμήσει ήταν αυτή η διάρκεια και αυτή η καλή συνεργασία με συνέπεια, με σεβασμό και η μεν προς τους δε. Έχουν περάσει πολύ διάσημοι από αυτό το ξενοδοχείο. Έχουν περάσει πολύ, έτσι θα πω ένα μικρό περιστατικό με την Κατρίν Ντενεύ, η οποία τότε είχαν έρθει, κάνουμε το γαλλικό φεστιβάλ εδώ στο η Γαλλική Πρεσβεία συνήθως και κατέβηκε να φωτογραφηθεί κάτω, αλλά δεν ήθελε άλλους, ήθελε να είναι μόνη της, δεν ήθελε κυρίως κάποια νεότερη από εκείνη και πολύ πολύ σωστά το έκανε νομίζω. Το ξενοδοχείο, το Saint-Georges Le Cabetus, είναι ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί και τη Βασιλομήτωρο Σοφία. Ναι. Έρχεται εδώ με όλη της την οικογένεια. Εγώ τη γνώρισα τώρα, δεν την ήξερα. Αυτό που έχω να πω, εκτός από αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι είναι μια πολύ προσινής γυναίκα και εύκολη στην επαφή και στην επικοινωνία, πάρα πολύ έξυπνη. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που χειρίζεται δύσκολες στιγμές στη ζωή της. Το ξενοδοχείο σας βρέθηκε πρόσφατα, θα έλεγα, πάνω σε ένα γραμματόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας μαζί με τον Άγιο Γεώργη τον Λυκαβητό. Θα ήθελα να μου πείτε τι προσδοκάτε για τα επόμενα 50 χρόνια. Είπαμε να κάνουμε αυτό να είναι ένα συλλεκτικό κομμάτι, να μείνει στα τα επόμενα τώρα 50 χρόνια. Πιστεύω ότι θα είναι καλά, γιατί ξέρετε τι, βάλαμε και λίγο μυαλό. Είχαμε και τις δυσκολίες μας και μάλιστα σε έναν ανάλογο έτσι επιχειρηματία, θυμάμαι, είχαν ερωτήσει μια ανάλογη ερώτηση. Λέει, πώς τα καταφέρατε, λέει αυτά. Λέει, είχα εμπειρίες. Καλά, και λέει, και τις εμπειρίες πώς τις αποκτήσατε. Από λάθη.